Έχουμε δύο μονομάχους να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε χτες, να δούμε αν θα καταφέρουμε να το λύσουμε, γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι ουρολόγοι είναι πολύ περίεργα όντα και τελικά όταν διαμορφώσουν γνώμη πολύ δύσκολα την αλλάζουν. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να το αλλάξουμε και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξαναθυμηθούμε το περιστατικό. Κύριε Τζόρτζη, αν θέλετε με τον συνεργάτη σας να το πούμε λιγάκι το περιστατικό. Έτσι, ο κύριος Καλογεράς από την μπλε ομάδα θα... Καλημέρα σας. Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα πολύ μονομάχος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το περιστατικό μας. Πρόκειται για ένα ασθενή 67 χρονών με ήπια συμπτωματολογία από το κατώτερο ουρολογικό, ο οποίος μόλις βγήκε σύνταξη και αποφάσισε να κάνει εργαστηριακό έλεγχο. Έχει ένα PSA στο 17, έχει μια ψηλευτή σκληρή αριστερά, έχει ένα προστάτη 53 ml και ψηλαφάται και με διάσπαση της κάψας αριστερά. Η βιοψία αναδεικνύει αδενοκαρκίνο με Gleason score 7, 4/3, σε 4 από τα 6 δείγματα που πάρθηκαν αριστερά και σε 3 από τα 6 δείγματα που πάρθηκαν δεξιά. Μαγνητική ανωκάτω κοιλίας αναδεικνύει δίθηση κάψας αριστερά, χωρίς δίθηση των σπερματοδόχων και χωρίς εμφανίσεις νεφαδενικές μεταστάσεις. Το σιδηρογράφημα των οστών είναι φυσιολογικό και όσον αφορά τη συνοδόνο σειρότητα, ο άρρωστος πάσχει από υπερλιπιδεμία για την οποία παίρνει και Lipitor. Εμείς λοιπόν αυτόν τον ασθενή δεν θα το χειρουργούσαμε. Πριν φτάσουμε εδώ πέρα, πριν φτάσουμε το τι θα κάνουμε σε αυτή την ιστορία, εγώ θα ήθελα μια ερώτηση και στην μπλε ομάδα και στην κόκκινη ομάδα. Τελικά σιγουρεύεστε με αυτόν τον έλεγχο που έχετε κάνει για την κλινική σας διάγνωση όσον αφορά το στάδιο της νόσου? Δηλαδή έχουμε σε αυτό το περιστατικό ότι υπάρχει το διορθικό υπερηχογράφημα που δείχνει διάσπαση της κάψας και η μαγνητική τομογραφία, η οποία πάλι δείχνει διάσπαση της κάψας. Και με βάση αυτό το στοιχείο, βάλατε την ταμπέλα, βάλαμε την ταμπέλα ταυτρία. Κλινικό στάδιο ταυτρία. Δεν έχουμε ιδέα για το πραγματικό παθονοατομικό στάδιο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε για το βαθμό της σιγουριάς που έχουμε με αυτά τα δεδομένα και που είναι extreme το να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Έτσι, στη χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένο και εύκολο να κάνουμε μαγνητική τομογραφία και μάλιστα με έναν ορθικό ποινίο για αυτή την ιστορία, σε όλους τα μήκη και τα σπλάτη της χώρας μας. Αρχίζοντας από το τελευταίο που είπατε, νομίζω ότι για τα δεδομένα της χώρας μας, η κλινική σταδιοποίηση είναι επαρκής. Έτσι. Πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια πιθανότητα. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω ακόμα, αλλά σας καλύπτει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η μαγνητική τομογραφία έχει διαγνωστική αξιοπιστία και το διορθωτικό υπερηχογράφημα, έτσι ώστε αυτό το οποίο δείχνουν να είναι και η πραγματικότητα? Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Ποσοστία, αν θέλετε να το εκφράσετε περίπου, έτσι, μια τάξη μεγέθους. Η κόκκινη ομάδα, μια άποψη γι' αυτό. Εμείς θα διαφωνήσουμε, διότι η ευαισθησία είναι από 35 μέχρι 50% της MRI στην σταδιοποίηση της νόσου και ως κόκκινη ομάδα που είμαστε υπέρμαχοι, όχι μονομάχοι της χειρουργικής θεραπείας, νομίζω ότι θα είμαστε απόλυτα σίγουροι όταν το χειρουργήσουμε και μόνο. Ποια λεπτούλια. Φτάσετε κατευθείαν, θα το χειρουργήσετε. Εντάξει, όλα τα σπάζετε, όλα τα μαχαιρώνετε. Καμία αντίρρηση, κόκκινη ομάδα. Καμία αντίρρηση. Ποια λεπτούλια. Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση και αισθάνομαι ότι και το ακροατήριο δεν έχει πάρει απάντηση. Ποιος είναι ο βαθμός της σιγουριάς σας για το ότι ο άρρωστος αυτός έχει νόσο σταδίου ταυτρία. Κλινικά. Με αυτό είπα ότι δεν είμαστε σίγουροι για το ότι είναι ταυτρία. Ενδεχομένως να είναι υπερσταδιοποιημένο. Υποσταδιοποιημένο δεν μπορεί να είναι. Θα μπορούσε να είναι και υποσταδιοποιημένο. Κάτι ήθελε ο κύριος Σαλιβιζάτος. Εγώ το ερώτημά μου είναι, η MRI έχει γίνει πόσες μέρες μετά τη βιοψία? Γιατί εάν είναι μικρό το χρονικό διάστημα μετά τη βιοψία, το ερώτημά μου είναι πώς ξέρω ότι αυτά που βλέπω στο MRI δεν είναι κάποια αντίδραση από τις βελόνες που έχετε βγει στο προστάτη. Λοιπόν, έκανα αυτή την εισαγωγή, δεν θέλω να προχωρήσουμε παραπέρα, εκτός αν υπάρχει κάποια άποψη από το ακροατήριο άλλη, για να καταδείξω το μέγεθος του προβλήματος, ότι αυτή τη στιγμή για τον καρκίνο του προστάτη και για τη συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορούμε να έχουμε
έναν πολύ μεγάλο βαθμό σιγουριάς για το ποιο είναι το πραγματικό στάδιο της νόσου με βάση τον προηγούμενο έλεγχο. Όσο και αν είναι αυτός ακριβώς εξειδικευμένος κλπ. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Συμφωνούμε για αυτή την ιστορία. Ότι είμαστε ακόμα σε πολύ μεγάλη αμφιβολία και είμαστε με έλλειψη βοήθειας από την τεχνολογία, έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την κλινική σταδιοποίηση. Σε αυτό, ομοφωνία επομένως. Επομένως, κύριε Καλογερά, έχετε το λόγο για να μας αναπτύξετε λίγο κάποιες απόψεις για το πώς θα χειριστείτε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα θέλαμε να θυμίσουμε, μάλλον να δείξουμε περισσότερο τι ετερογενή περιστατικά περικλείονται στον όρο, με το TAF3. Στο TAF3α έχουμε διάσπαση κάψας και πιθανώς μικροσκοπική δίθηση του αφιένα και στο TAF3β έχουμε και δίθηση των σπερματοδόχων κύστων. Εδώ είμαστε σε μεγάλο βαθμό πεπισμένοι ότι σχεδόν κανένας δεν θα πήγαινε να χειρουργήσει αυτόν τον άνθρωπο αν εκ των προτέρων γνώριζε ότι έχει δίθηση των σπερματοδόχων κύστων. Ναι, μην υπολογίζετε. Είναι πολύ επιθετική αυτή από εδώ πέρα. Μας βγήκανε με κόκκινο, έτσι. Κόκκινη ομάδα και βγήκε με κόκκινο. Μην τους παίρνετε τόσο ελαφρά. Απέναντίας. Ας δούμε λοιπόν τι το ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι ασθενείς της TAF3 ομάδας του προστατικού καρκίνου. Αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο. Αυξημένο κίνδυνο μετάστασης και αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Ο οποίος κίνδυνος θανάτου είναι 25% στα πρώτα 5 χρόνια και 50% στα 10 χρόνια. Και είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα, όπως πολύ καλά ήδη έχουμε συμφωνήσαμε όλοι, είναι πρόβλημα σταδιοποίησης. Εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι πολύ συχνά αυτοί οι ασθενείς είναι υποσταδιοποιημένοι και η έλλειψη τυχεοποιημένων συγκριτικών μελετών, οι οποίες θα μας έδειχναν τι θα ήταν καλύτερο να κάνουμε για αυτούς τους ασθενείς. Επομένως, να συμφωνήσουμε και οι δύο ομάδες ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη στον κόσμο η οποία να λέει παίρνω αρρώστους κλινικού σταδίου TAF3α, όπως είναι ο άρρωστος αυτός, και τη μία ομάδα της κάνω ριζικό χειρουργείο και την άλλη ομάδα της κάνω ακτινοθεραπεία. Και να είναι συγκριτική μελέτη, τυχεοποιημένη ευθύς εξ αρχής. Δεν έχουμε τέτοιου είδους μελέτη, επομένως θα πάμε να προσεγγίσουμε το θέμα γύρω-γύρω. Ομοφωνία και σε αυτό το πράγμα, έτσι δεν έχουμε, γιατί αν είχαμε μια συγκριτική μελέτη, θα μπορούσαμε να είμαστε σχετικά δογματικοί και απόλυτοι για αυτή την ιστορία. Ομοφωνία και από κάτω. Ομοφωνία, μάλιστα. Προχωράμε τώρα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν παραπέρα. Αν πάρουμε τα στοιχεία του ασθενή μας και τα βάλουμε σε ένα νομόγραμμα από το Memorial της Νέας Υόρκης, θα δούμε τότε, το οποίο μπορεί κανένας πολύ εύκολα να βρει στο διαδίκτυο, ότι η πιθανότητα να είναι εντοπισμένος αυτός ο καρκίνος είναι 12%. Η πιθανότητα να έχει εξωκαψική επέκταση είναι 88%. Υπάρχει μια πιθανότητα 58% να έχουμε δίθυση σπερματοδόχων κύστων και μια πιθανότητα περίπου 20% να έχουμε δυθυμένους λεμφαδένες θέσεις εξ αρχής. Και εδώ πέρα τίθεται το ηθικό δίλημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε. Αυτό επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό για να υπάρχει θέση ομοφωνίας για αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε ότι αυτός ο άρρωστος με βάση το νομόγραμμα πλέον του Κάταν, δεν είναι αυτό? Ναι, από το Memorial, ναι. Λοιπόν, το οποίο υποτίθεται ότι έχει αξιολογηθεί, είναι αξιόπιστο κλπ. Θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες, οι εκπρόσωποι μάλλον, ότι τα νούμερα είναι αυτά. Γι' αυτόν τον άρρωστο. Προφανώς. Έτσι. Εδώ πέρα, λοιπόν. Άρα έχουμε το δεδομένο ότι μόλις 12% θα είναι αυτός ο άρρωστος υποσταδιοποιημένος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μόλις 12%. Θα είναι υπερσταδιοποιημένος, ναι. Συγχωρήστε με, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο 12% θα είναι υπερσταδιοποιημένος. Όλες οι υπόλοιπες ιστορίες είναι είτε ότι θα είναι ταυτόσιμο με το στάδιο το οποίο εκτιμήσαμε εξ αρχής ή ότι είχαμε κάνει υποσταδιοποίηση προηγουμένως κλινικά. Συμφωνούμε. Ομοφωνία. Άρα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του αρρώστου μας. Είναι λοιπόν ένας άρρωστος υψηλωτά του κινδύνου να έχει κάποια παθολογανατομικά χαρακτηριστικά τα οποία θα τον εντάξουν στην πιθανότητα να έχει πρόβλημα στο μέλλον. Ανεξάρτητα από το τι είδους θεραπευτική αντιμετώπιση θα έχει. Συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ πέρα δημιουργείται το εξής ηθικό δίλημα. Έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε 9 αρρώστους σε μια χειρουργική επέμβαση βαρύτατη με πολλές επιπλοκές
την οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται, γιατί στη συνέχεια θα υποβληθούν και σε άλλες συμπληρωματικές θεραπείες. Και αυτό το 12% που είναι ενδεχομένως υπερσταδιοποιημένη άρρωστη, αντιμετωπίζεται επαρκώς από την εξωσωματική ακτινοβολία, external beam radiation, δεδομένου ότι οι μελέτες δείχνουν ότι είναι εξίσου αποτελεσματική θεραπεία της, του, καρκίνου, του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Του ΤΑΦ2, για να το πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι η ακτινοβολία και το ριζικό χειρουργείο, η σημερινή ακτινοβολία και το ριζικό χειρουργείο για την νόσο σταδίου ΤΑΦ2 έχουν σχεδόν ταυτόσιμα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Κύριε υπεύθυνο. Όχι. Περίπου. Συγγνώμη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Διονύση, συγγνώμη. Να κάνουμε μια ανάταση χεριών για να δούμε γνώμες στο ακροατήριο επί αυτού του θέματος. Πολύ ωραία. Ποιοι από το ακροατήριο πιστεύουν ότι η ριζική ακτινοθεραπεία και η ριζική προστατεκτομή για νόσο σταδίου ΤΑΦ2 έχουν ταυτόσιμα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα? Παρακαλώ τα χέρια σας. Ομάδα περίπου θα υπάρξει. Όχι. Ποια είναι η πρώτη ερώτηση? Η ερώτηση, είπαμε, είναι ποιοι πιστεύουν ότι είναι ταυτόσιμη. Η δεύτερη, και ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ποιοι πιστεύουν ότι υπερτερεί το χειρουργείο? Μάλιστα. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε... Δημοσιογραφική αδεία. Λοιπόν, ποιος από εδώ πέρα είπε ότι υπερτερεί το χειρουργείο από αυτή τη σειρά? Κανένας? Όλοι σας λέει ότι είναι ίσα? Όλοι ψηφίσατε εδώ πέρα ότι είναι ίδια, ε? Εγώ δεν είδα κανένα χέρι από εδώ και μπροστά που να λέει ότι είναι ίδια, γιατί ήμουν στο τέλος. Λοιπόν, και θέλω παρακαλώ η σειρά αυτή να αναλάβει κάποιος να μας πει πού το βασίζει την άποψη. Έχετε πέρα και πάνω από το χέρι. Έχετε και μικρόφωνο. Παρακαλώ, ποιος θα πάρει τον λόγο? Δεν μας έχω πίσω. Τη αδεία του συντονιστή, επειδή άμα είναι εδώ πέρα θα χρονίσουμε αρκετά και απλά και μόνο θέλαμε να δούμε τις γενικότερες απόψεις στο τι γίνεται. Θα θυμίσω απλά και μόνο το τι λένε τα guidelines αυτή τη στιγμή, που τις θεωρούν ουσιαστικά ταυτόσιμες αυτές τις δύο θεραπευτικές αντιμετωπίσεις για τον ΤΑΦ2 καρκίνο. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Το δεχόμαστε το επιχείρημά σας, εγώ τουλάχιστον το δέχομαι, ότι για αυτήν το κομματάκι, αλλά είναι για κομματάκι. Να είμαστε σίγουροι για αυτό το πράγμα, μην το παραλέμε. Είναι κομματάκι αυτών των αρρώστων, αυτοί οι οποίοι θα είχαν την ίδια τελικά έκφαση, με βάση τα επιχειρήματά τους. 1 στους 10. Μάλιστα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τις μελέτες οι οποίες προτείνουν τη ριζική προστατεκτομή σαν μονοθεραπεία στην ΤΑΦ3 νόσο. Πριν παρουσιάσουμε τις μελέτες, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές οι μελέτες προέρχονται από κέντρα αναφοράς στα οποία χειρουργούν εξαιρετικά έμπειροι χειρουργοί. Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα χέρια, το 43% των ασθενών ήταν ελεύθερη βιοχημική υποτροπή στη δεκαετία, υπό την σημείωση ότι τα 2/3 αυτών των ασθενών είχαν λάβει κάποια επικουρική θεραπεία, είτε ορμονοθεραπεία είτε ακτινοθεραπεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά πολύ λίγοι ασθενείς ωφελήθηκαν από τη ριζική προστατεκτομή σαν μονοθεραπεία. Και αυτό στα καλύτερα χέρια. Σε μια άλλη μελέτη, στην οποία... Στα καλύτερα χέρια. Στα καλύτερα χειρουργικά, μάλιστα, χέρια. Αυτά... Δηλαδή, είναι περίεργο το χειρουργείο όταν πραγματικά η νόσος είναι ΤΑΦ3. Είναι περίεργο το χειρουργείο. Θα συμφωνήσετε, κύριε Βλάδη. Δηλαδή, περίεργο, τι εννοείται? Είναι διαφορετικό. Αλλιώς θα κάνω μια ριζική προστατεκτομή σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει ΤΑΦ2 νόσο, και αλλιώς θα κάνω τη ριζική προστατεκτομή σε κάποιον που έχει ΤΑΦ3. Υπάρχει διάσπαση της κάψας, ναι. Καταρχήν και μόνο το άγχος το ότι μπορεί να αφήσει πίσω κάτι. Είναι πιο δύσκολη δηλαδή η επέμβαση. Αλλάζουν τα δεδομένα, νομίζω. Αλλιώς είναι να ξέρει ότι έχει έναν καρκίνο εντοπισμένο εντός του αδένα, και αλλιώς είναι να έχει εδωμαστεί. Άρα για να πετύχετε τα καλύτερα δυνατά χειρουργικά αποτελέσματα, κάνοντας ριζική προστατεκτομή σε έναν άνθρωπο με αυτά τα δεδομένα, που έχει ΤΑΦ3 νόσο, θα έχετε τροποποιημένη την κλασική χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιούμε για έναν
εκ των προτέρων γνωστό κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι μόνο η χειρουργική τεχνική του γιατρού. Ο σωματότυπος, το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, το αν ο ασθενής είναι 70 κιλά ή 110, έχει σημασία στο πώς θα. Αυτό το έχει σημασία και όταν είναι κλινικά εντοπισμένος. Όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί. Η πιθανότητα. Κύριε Σκολαρίκο, συγγνώμη. Απλώς για να υποστηρίξω την ομάδα, νομίζω ότι χειρουργικά για την ριζική προστατεκτομία αυτή καθεαυτή, πιθανότητα να μην διαφέρει σε τίποτα από την κλασική μέθοδο. Περισσότεροι δεν κάνουν nerve sparing σε αυτή την ομάδα των αρρώστων, αν και αυτό ακόμα είναι αμφισβητήσιμο, ότι μπορείς και σε αυτούς τους αρρώστους να κάνεις nerve sparing. Αυτό που σίγουρα θα αλλάξει από τη στιγμή που υποψιαζόμαστε ότι είναι TAF3, με ένα ποσοστό λεμφαδένων στην προηγούμενη διαφάνεια αρκετά υψηλό σε αυτούς τους αρρώστους, πρέπει να γίνει εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα, επομένως. Όχι, δεν θέλω, κύριε Τζόρτζη. Έχετε, ο εκπρόσωπός σας έχει πει μερικά πράγματα σε αυτό το πράγμα. Εγώ υποστήριξε, είχε το επιχείρημα ότι προέρχονται αυτές οι μελέτες από χειρουργικά κέντρα με ιδιαίτερη καλή εμπειρία και χειρουργική δυνότητα και έχετε επιχείρημα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μαγειρεύει τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το επιχείρημά σας και εκεί μένετε. Έχουμε μια απάντηση από εκεί. Παρακαλώ. Συνεχίζοντας λοιπόν. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνικά δεδομένα. Ωραία τα κέντρα έξω, διεθνώς, τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Θα ήθελα λίγο όμως, μια και το μάθημα γίνεται για μας νομίζω, λίγο να δούμε στην Ελλάδα τι μπορούν να κάνουν και σε ποια κέντρα γίνονται αυτά που λέμε. Έτσι, θα ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Το να μιλάμε έτσι γίνεται σε εκείνο και από εξειδικευμένους και με 1.000-2.000 περιστατικά. Ωραία. Για Ελλάδα τι γίνεται όμως, γιατί εμείς ζούμε στον αδικό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε εσείς πού θεωρείτε ότι γίνονται ριζικές προστατεκτομίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί εγώ όταν τα λέω με λένε κακό άνθρωπο. Παντού. Γίνονται παντού. Ριζική προστατεκτομή γίνεται παντού. Εγώ έχω πλήρη διαφωνία με αυτή την ιστορία. Ότι η ριζική προστατεκτομή γίνεται σε κάθε νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι ονειρική κατάσταση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν ριζικές προστατεκτομίες όταν δηλώνουν. Όχι, νομίζω πως απάντησα θαυμάσια στον συνάδελφο κ. Χατζηχρήστου για αυτή την ιστορία, διότι έθεσε κατευθείαν το θέμα της χειρουργικής ποιότητας αυτή τη δεδομένη στιγμή στον τόπο μας και που είναι ένα μείζον θέμα στο οποίο θα πρέπει να κληθούμε να απαντήσουμε κιόλα στους αρρώστους μας. Και υπάρχει και όταν σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πρόβλημα το αν θα πρέπει κάποια νοσήματα να αποτελούν προνόμιο κάποιων συγκεκριμένων κέντρων αριστείας ή όχι. Να το επεκτείνουμε όμως. Πόσα ακτινοθεραπευτικά κέντρα μπορούν να κάνουν τη σύγχρονη ακτινοβολία. Θα μπουν αυτά τα ερωτηματικά, είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, στην καθημερινότητα παίρνουμε υπόψη μας αυτό το οποίο είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος, ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε τα τελικά συμπεράσματα από τα κέντρα αριστείας, αλλά από την άλλη μεριά καλός ή κακός είναι τα κέντρα αριστείας διεθνώς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις μελέτες αυτές. Διότι αν είχαμε λίγο μυαλό και σε τούτο τον τόπο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει το αντίστοιχο πράγμα και να μαζεύουμε όλοι μαζί τα περιστατικά μας και να είμαστε σκορπουχώροι. Άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία, πραγματικά, αυτό που ονομάζουμε evidence-based, από πουθενά αλλού παρά μόνο από αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα πραγματικά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας όταν έχουμε μελέτες, ότι προέρχονται κατά τεκμήριο από κέντρα τα οποία είναι κέντρα αριστείας. Και αυτή είναι και η διαφοροποίηση που είναι τα single center studies από τις πολυκεντρικές μελέτες, εκεί που ξαφνικά ο ένας σου λέει ότι εγώ έχω 0 επιπλοκές, ενώ όταν αυτή την ιστορία την αναπτύξουμε σε ευρύτερο κύκλο, οι επιπλοκές είναι διαφορετικές και ούτω καθεξής. Να προχωρήσουμε όμως. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα ήθελα να φέρω και τη δεύτερη μελέτη με μπλε γράμματα της μπλε ομάδας, ότι σε μια ομάδα ασθενών με PTAF3 ανήμι δεν νόσο, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ενεργό παρακολούθηση στη συνέχεια, το 37% της ομάδας
των ασθενών που ήταν πίτα 3α είχαν πρόοδο της νόσου, ενώ το 67% των ασθενών της ομάδας πίτα 3β είχαν πρόοδο της νόσου πολύ σύντομα. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα ότι καλύτερα θα είναι, πιθανό, ότι είναι καλύτερα η ΤΑΦ3Β νόσος να μην χειρουργείται. Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή, έτσι. Σύμφωνοι. Αλλά λέτε ότι είναι τελικά το 1/3 περίπου των αρρώστων αυτών που θα έχουν πραγματικά ΤΑΦ3 νόσο, η οποία θα παρουσιάσει πρόοδο της νόσου. Ας δούμε όμως τι γίνεται και στον κόσμο, έτσι. Από ένα ρεγκίστερ των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε ότι από το 1995 μέχρι και το 2001 σε ΤΑΦ3 νόσο τελικά υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή μόνο το 12% των ασθενών. Ακόμα και όταν αυτοί ήταν κάτω από 55 χρόνων. Ενώ 6,5 φορές περισσότεροι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξωτερική ακτινοβολία και μικρά ποσοστά ασθενών σε άλλες θεραπείες. Δηλαδή τελικά η πρακτική, η διαδεδομένη πρακτική είναι οι ασθενείς αυτοί να μην υποβάλλονται σε ριζική προστατεκτομή. Με βάση τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Όμως σε αυτή την περίοδο που παρουσιάζεται, μήπως έχουμε και μία άνθηση ιδιαίτερη κάποια συγκεκριμένη μορφή ακτινοθεραπείας που στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε μια ιδιαίτερη άνθηση και μιλώ για την βραχυθεραπεία και κατευθύνθηκαν πάρα πολλοί άρρωστοι για αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ καλή η βάση δεδομένων, έτσι, η ΣΥΕ. Αλλά μην ξεχνάμε και τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά διαφοροποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνα τα χρόνια. Εδώ πέρα εσείς βάζετε το θέμα του marketing, έτσι, της βραχυθεραπείας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλη αριθμή ασθενών να κατευθυνθούν σε βραχυθεραπεία. Εδώ όμως στη συγκεκριμένη τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουμε συμπεριλάβει ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βραχυθεραπεία. Μόνο για την εξωτερική εκτός. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι ακριβώς προτείνουμε, πώς ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς ισχύει για την ακτινοθεραπεία. Βλέπουμε λοιπόν σε μια άλλη μελέτη ότι όταν η βραχυθεραπεία, όχι, όταν η ακτινοθεραπεία συνοδεύεται από βραχύχρονη χορήγηση αντιανδρογόνων, τότε τα αποτελέσματα είναι καλά μονάχα για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν Gleason score 2 έως 6. Ενώ τα αποτελέσματα είναι πτωχά για τους ασθενείς με Gleason score 7 έως 10, που είναι και η περίπτωσή μας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό, όχι είναι πολύ πιθανό, σίγουρα θα χρειαστεί ο ασθενής μας εκτός, αυτά είναι τα αποτελέσματα, ουσιαστικά είναι η συνέχεια της ίδιας μελέτης στη δεκαετία και βλέπουμε ότι η συνολική επιβίωση και η δική της νόσου επιβίωση είναι καλύτερη στους ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία και έλαβαν και βραχυχρονές δόσεις αντιανδρογόνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά η ακτινοθεραπεία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να συνοδεύεται και με πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό και με ορμονοθεραπεία. Τώρα για πόσο χρόνο? Άρα λοιπόν δεν θα είναι μονοθεραπεία. Όχι. Μα, όχι. Έτσι είναι σας δεδομένο. Σας πληγώνει καμία αντίρρηση, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Θα βάλουμε έναν προβληματισμό σήμερα για το αν είναι η ορμονοθεραπεία εντελώς ακίνδυνη? Όχι. Ακίνδυνες θεραπείες δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν θεραπείες χωρίς κίνδυνο επιπλοκών. Μέχρι τώρα το δίναμε και για βουτυράκι στην Βρυγανιά την ορμονοθεραπεία. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου και μάλιστα πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό. Πάρε και μπικαλουταμίδη, πάρε και LHRH ανάλογο και δεν ξέρω τι άλλο. Η θεραπεία σίγουρα δεν είναι ακίνδυνη, απλά δεν θα πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο άκρο και να υπερεκτιμήσουμε τους κινδύνους θεραπείας. Η θεραπεία έχει συγκεκριμένους κινδύνους, στους οποίους θα τους δείξουμε λοιπόν, παρακάτω. Είναι δεδομένο ότι δεν θα κάνετε μόνο θεραπεία. Όχι. Έτσι. Όχι. Πολύ ωραία. Όπως όμως πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι συνάδελφοι που θα χειρουργήσουν δεν θα κάνουν. Αφήστε τους, θα έχω καιρό για. Για να πείτε τα επόμενα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα λέτε σχετικά καλά. Έτσι δεν είναι. Από τη μελέτη του Μπόλα, ότι όταν η ακτινοθεραπεία συνδυάστηκε με 3 χρόνια χορήγηση ανδρογονικού αποκλεισμού, στα 5,5 χρόνια βλέπουμε ότι αυξήθηκε και η επιβίωση των ασθενών ελευθέρων νόσου και η συνολική επιβίωση. Σε μια άλλη μελέτη, του ίδιου μελετητή, βλέπουμε, εδώ πέρα πλέον λάβαν υπόψη τους
και την αύξηση των καρδιαγιακών επεισοδίων αφενός και η ακτινοθεραπεία συγκρίθηκε το τρίχρονο σχήμα με ένα σχήμα 6 μηνών μετά την ακτινοθεραπεία και βλέπουμε ότι το τρίχρονο σχήμα δίνει μεγαλύτερη επιβίωση συνολικά στα 5 χρόνια σε σχέση με το άλλο σχήμα. Έτσι. Και βλέπουμε δηλαδή ότι όταν η ορμονοθεραπεία χορηγείται άμεσα και συνεχώς είναι καλύτερη και έχουμε σημαντικότερη βελτίωση σε σχέση με την ορμονοθεραπεία η οποία θα χορηγηθεί κατά την υποτροπή, κατά την βιοχημική υποτροπή. Μάλιστα. Άρα έχετε στοιχεία και για τη συνολική επιβίωση αυτής της ιστορίας ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τα κλείσον 7 έως 10. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο. Μάλιστα. Τώρα, επειδή γνωρίζαμε ότι σίγουρα θα μας πιάσουν από αυτή για τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγιακών επεισοδίων των ασθενών που λαμβάνουν πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό, βλέπουμε ότι αυτός ο κίνδυνος είναι 20% υψηλότερος σε σχέση με τους ασθενείς που δεν λαμβάνουν. Αλλά κλινικά σημαντικός είναι μονάχα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό στεφανιαίας νόσου με περισσότερα από ένα αγγεία. Δηλαδή, ο κίνδυνος είναι συγκεκριμένος και για συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Νομίζω πως όλοι μας πλέον αυτή την νέα γνώση την υιοθετούμε και την ασπαζόμαστε όσον αφορά τις επιπλοκές ή τις παρενέργειες της ορμονοθεραπείας. Μάλιστα. Άλλο επιχείρημά σας για τον άρρωστο αυτόν ότι δεν θα τον χειρουργήσετε και θα του κάνετε το συνδυασμό ακτινοθεραπείας με μακρόχρονη ορμονοθεραπεία μαζί. Μπαίνοντας λίγο στα χωράφια των συναδέλφων, θα πούμε το εξής. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε σε ασθενείς με ταφ3 νόσο οι οποίοι χειρουργήθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν. Θα σας το αφήσω αυτό για το debate μετά. Okay. Εγώ θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι και να μας πει και η κόκκινη ομάδα τα επιχειρήματά της για το χειρουργείο και αν θέλετε μετά τα ξαναλέμε.